Εκπομπή Safety Car, εδώ με τον Γιάννη Αντωνόπουλο. Γιάννη, καλημέρα. Καλημέρα, Τασό. Από του Μάνου Αναγνωστόπουλου. Έγινε και αυτό. Ναι, τον διώξαμε. Τα καταφέραμε. Καιρός ήτανε. Γκρίνια. Μεγάλωσε. Έγινες 50 χρονών. Ρε φίλε, αυτή η γκρίνια. Πω. Δεν αντέχεται. Πλάκα κάνουμε, να ξέρετε. Αδερφός ο Μάνος Αναγνωστόπουλος. Μας λείπεις, Μάνο. Ναι. Γύρνα πίσω. Ναι. Όπου το γυρίσαμε τώρα, ωραία, μ' άρεσε. Δηλαδή, να πιστέψει και ο κόσμος ότι εντάξει, δεν μας λείπει, ναι, δεν το συζητάμε. Μάνος Αναγνωστόπουλος Απών, λοιπόν, λόγω κάποιων ανηλυμένων υποχρεώσεων, όπως το λένε, έπρεπε να κάνει, έχει 5-10 πράγματα που δεν γινόταν να μην μπορούσε να τα κάνει. Εντάξει. Δεν το κάνει και συχνά. Έχουμε σηκώ το κεφάλι που λένε. Δεν πειράζει. Λοιπόν, εκπομπή Safety Car εδώ στο Λίμπερο 107,4. Εκπομπή για το αυτοκίνητο. Για τις επόμενες 2 ώρες θα σας κρατήσουμε παρέα με πολλά νέα του αυτοκινήτου. Έχουν συμβεί πολλά, έχουν γίνει πολλά, έχουν δει πολλά τα μάτια μας τις τελευταίες μέρες για ακόμη μία φορά στους ελληνικούς δρόμους. Θα τα πούμε. Με χαρακτηριστικό εχθές το βράδυ, θα σου πω έτσι να δώσουμε ένα παράδειγμα για τα ωραία που συμβαίνουν στους ελληνικούς δρόμους από ανθρώπους οι οποίοι είναι 25-26 χρονών, έχουν φτιάξει ένα αυτοκινητάκι, μάλιστα ένα Mazda RX8. Κόκκινο χρώματος. Και επιλογή έτσι περίεργη ναι. για τέτοια ηλικία. Και η πλάκα είναι το ότι το μοντέλο το γνωρίζεις, ότι είναι από ομορφιά είναι εκπληκτικό. Ένα Mazda RX8 από ομορφιά είναι εκπληκτικό. Ρε φίλε, το έχει κάνει, να μην πω στο πώς το έχει κάνει. Και έχει βάλει μια εξάτμιση πίσω. Μια. Αφού είναι μόνο μια. Ναι, η εξάτμιση τέλος πάντων πίσω. Πώς είναι η Σέμπριξ στα παπάκια. Τρεις χειρότερα. Δηλαδή λες. Αφού είναι ελεύθερο. Αλλά αυτό δεν μας ενοχλεί. Εντάξει, αυτό μας ενοχλεί γιατί. Εντάξει, αυτό είναι τους άλλους. Αλλά η μαγιά στο δρόμο περίσευε. Περίσευε. Βγήκε μαζί με το άλλο το φιλαράκι, το οποίο είχε ένα άλλο αυτοκίνητο από πίσω. Όχι RX8 πάλι. Όχι. Α, δεν ήταν έτσι. Ένα Α4 Quattro. Λοιπόν. Και έβλεπε τον μπροστά και έκανε τις μάγκες. Λες και ήταν από πίσω, ρε το κρατούσε τα πόσα και όπα. Εδώ. Σε όλη τη λεωφόρο γυρίκη σχολή. Μάλλον ξεκίνησε ναι, από Νταλίπη μέχρι. Όσο έφτασε τέλο πάντων. Μέχρι πριν τη στροφή αεροδρομίου και θεατής από πίσω. Δεν έφυγα. Από πίσω να δω έτσι. Τι θα κάνει. Όλη η μαγκιά περίσευε, ρε φίλε. Είμαι μόνο στο δρόμο. Έχω πάρει το αυτοκίνητο που το έχω φτιάξει. Το έχω κάνει πώς το έχω κάνει. Αυτό ήθελα να σου πω. Μήπως ήταν μόλις όχι από το βγάλα από το συνεργείο. Και ήθελα να το. Δεν κάνω το βράδυ. Να το χάρει. Τι εκείνη την ημέρα, τέλος πάντων. Ναι. Το πρωί δούλευε το παλικάρι, σου λέει ο βελτιωτής. Το αμαξάκι σου είναι έτοιμο. Έλα να το πάρεις. Να το γουστάρισεις. Πήγε ο τύπος, πήγε το αμαξάκι του, έκανε το μπανάκι του, έκανε το έτσι μόνος του. Μόνος του και πηγαίνει και πάμε, κάνει τη βολτίτσα του. Δεν παίζεστε, πραγματικά. Και έχει τόση ώρα στον δρόμο, εντάξει, κανονικά επικίνδυνο. Πήγαινε και λίγο γρήγορα, λίγο να το δώσει λίγο γκάζι να φεύγει το πίσω μέρος του αυτοκινήτου. Ο άλλος από πίσω σταθερός. Απλά κοιτούσε. Αυτός τα έκανε μετά. Δηλαδή μέχρι στροφή αεροδρομίου μετά έφυγε. Και συνέχισα μέχρι την Περέ με τον άλλον. Ο οποίος τότε ξεκίνησε όλος να κάνει τις μαγκές του. Είδες όλος, ήταν πιο. Όταν ανοίξει λίγο δρόμο, σου λέει. Εκεί θα δούμε. Δεν παίζεστε. Πραγματικά δηλαδή. Δεν παίζεστε. Και έχει και τους ηλίθιους οδηγούς, οι οποίοι έχουν πάρει ένα αυτοκίνητο. Εντάξει, είναι 20 ετίας το αυτοκίνητο που είχε. Το γυρισμό τώρα. Mm. Ο οποίος το έχει πολύ όμορφο, σουλουπωμένο. Με τη ζαντούλα του. Το έχει όμορφο ρε παιδί μου και είναι 20 ετίας και παραπάνω το μοντέλο και μαζί σου. Αυτό θέλεις, αυτό σου αρέσει, το γουστάρεις που λένε. Το έφτιαξε, το έκανες όμορφο και ωραίο. Να θέλει να βάλει κόντρο ο άνθρωπος και χαρά να μην τον αφήνει. Όχι, εγώ θέλω να βάλω κόντρα. Και θέλω να μην... το πω φανάρι με φανάρι. Και να μην έχει κανένα έχει μαζί που της. Έχει 100 άλογα δεν έχει. Δηλαδή και τα 100 τα συντηρείς, μη σου ψοφήσει ένα και το χάσεις και κλαίσεις με μαύρο δάκρυ. Όχι, εκεί. Και δεν έκανε μόνος του. Μόνος του. Αυτό είναι. Δεν τολμούσες δηλαδή να ξεκινήσεις και να τον περάσεις. Πες, δεν ξεκινούσες και τον περνούσες. Φίλε, μαύρο φίδι που σε έφαγε.
Μαύρο φίδι που σε έφεγε. Να δει να σε προλάβει. Να φτάσω πρώτο στο φανάρι. Τι μου θυμίζει, τα πόσα χρόνια πίσω με πήγε, ρε φίλε. Εντάξει. Δεν υπάρχουν. Και παίζει να ήμασταν και μαζί, μη σου πω. Δεν υπάρχουν κανονικά. Είναι δυνατό. Πω, τι μου θύμισε τώρα. Έλε βλακεία σε όλο το μεγαλείο. Αν θε να κάνει κόντρα σου και καλά μόνο σου. Όχι, ρε, εγώ θα το τρέψω και. Μην μου πάει κανένα κοντρά, εδώ είμαι. Και δεν έχει το αυτοκίνητο. Δηλαδή, είναι που είναι χαζό, είναι που είναι ηλίθιο να κάνει κόντρε. Δεν είναι σωστό. Αλλά ρε φίλε, δεν έχει και το. Δεν το ξέρει αυτό. Να δείξει τι. Ναι, αυτό δεν το ξέρει. Τι έχει από μέσα. Άσο, το τι ξέρουμε ότι έχει το κάθε αυτοκίνητο με το τι μπορεί να έχει το συγκεκριμένο είναι, ξέρεις, αυτό το πράγμα την πατάς πολλές φορές, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Ξέρεις το δικό μου το αυτοκίνητο. Ναι. Αυτή τη στιγμή. Ναι. Έτσι λέω δεν. Δηλαδή. Εντάξει. Όχι όμως, εκεί. Βγήκα Παρασκευή βράδυ να θέλω να κάνω. Πότε θα βγει. Την τρέλα μου. Το φανάρι με φανάρι και. Χαλαρώστε λίγο. Για ηρεμήστε λίγο. Δεν είστε μόνοι στον δρόμο. Δεν είναι αυτό το πράγμα με σας. Μα άνεσαι μια πίστα, πάνε κάνε τι θες. Η πίστα δεν έχει φανάρια. Ναι, έλατε. Είναι και αυτό. Αυτό όντως έχεις ένα δίκιο. Η πίστα δεν έχει φανάρια. Και δεν τι έχουμε... να πάω μόνος μου. Και δεν έχουμε καμία πίστα με τόσο μεγάλη ευθεία. Έτσι. Να μην μπει και κανένας, ας πούμε, να θέλει να, να βάλει κόντρα, να τον ευρεάσω λίγο. Ναι, καταλαβαίνεις, γιατί είναι και το τσίγκλισμα. Ναι, είναι και το τσίγκλισμα. Δηλαδή, πώς εγώ θα σταματήσω και στο φανάρι να το κοιτάξω τον άλλο πονηρά, έτσι. Το... Να κοιτάξω τα μάξι. Ναι, ξέρω. Τον κάνεις κάνα σκηνικό. Το πεις... Έφυγα, σε πήρα. Μια καρότσα. Τέρε, παιδιά. Τέλος πάντων. Αυτά έτσι εν ολίγης. Για να ξεκινήσουμε, ευχάριστα. Ναι, λέτε, ναι. Ευχάριστα την εκπομπή που λένε. Αλλά πριν ξεκινήσουμε, ναι. Εντάξει, γιατί το πήραμε λίγο μονότρεμα με, το... με αυτά που συμβαίνουν στους ελληνικούς δρόμους. Λοιπόν, θα πούμε το μεγάλο χωρικό που μέχρι. Μάλλον σήμερα είναι η τελευταία μέρα για όσοι θέλουν να αποκτήσουν την αγαπημένη τους BMW, για όσοι θέλουν να αποκτήσουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Γιατί πολλοί σκεφτόνται ότι να έχουν μια BMW, να μπορέσουν να αποκτήσουν μια BMW. Η BMW Velmar Marino Antipa 10 σας δίνει την ευκαιρία. Πηγαίνετε λοιπόν στην BMW Velmar, στην Marino Antipa 10. Μέχρι και σήμερα υπάρχουν επιλεγμένα ποιοτικά μεταχειρισμένα BMW, θα υποφεληθείτε με όφελος έως 8.000 ευρώ, μεγάλες προσφορές, με 0 ως λίγα χιλιόμετρα, πληροφορία στο 231-0-457-871 και για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων, σειρά 1, επίσης με όφελος έως 8.000 ευρώ. BMW Velmar. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα. Πηγαίνετε, περάστε μια βόλτα και που ξέρετε, αποκτήστε σήμερα την αγαπημένη σας BMW. Τι θέλει να σου λέει, Γιάννη. Πραγματικά βγαίνεις το βράδυ να πας μια έξοδο, σμή και πραγματικά το ότι συναντάς το δρόμο μόνο βράδυ. Αλλά βλέπεις το βραδάκι. Ξυπνάει ο κόσμος. Επί τη ευκαιρία, να πούμε και τις πρώτες καλημέρες. Ξεκίνα. Καλημέρα λοιπόν στην Έλενα, στον φίλο και συνάδελφο τον Κώστα τον Νικολακόπουλο από κάτω από την Αθήνα, από τον XFM, στον Αστέριο, στον Γιώργο, στον Αλέξανδρο, στον Στέφανο, στον Βάιο, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στην Αναστασία, στην Ισαβέλα, στον Μάριο και στον Δημήτρη. Αυτή είναι η πρώτη. Καλημέρα λοιπόν σε όσους έχετε στείλει τις καλημέρες σας και όχι μόνο, να έχετε μια όμορφη μέρα έτσι να ξεκινήσει. Όμορφα ημέρα σας. Εμείς θα πάμε έτσι για το επόμενο περίπου μια μισή ώρα να σας πούμε λίγο τα νέα του αυτοκινήτου. Και τα νέα, μιας και σήμερα, μιας και έχουμε Grand Prix Βαρκελόνης, να ξεκινήσω όχι με τον Grand Prix της Βαρκελόνης, αλλά με μια είδηση που μας έρχεται από τη Βαρκελόνη και έχει να κάνει με την Nissan, η οποία ανακοίνωσε για μείωση 600 θέσεων εργασίας στο εργοστάσιο της στη Βαρκελόνη. Νούμερο που ισοδυναμεί σύμφωνα με τις πληροφορίες το 20% του εργατικού δυναμικού του εργοστασίου. Λοιπόν, για να φτάσει σε αυτή την επιλογή η Nissan έγινε μετά, μάλλον να φτάσει σε αυτή την απόφαση μετά από πολύ αρκετές εβδομάδες διαπραγματεύσεις με τα συνδικάτα των εργαζομένων, γιατί εκεί δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα, άντε πήρε μια απόφαση παιδιά αύριο πολύ όσο άτομα θέλω. Έτσι λοιπόν... θα ξεκινήσει η διαδικασία από τις 13 Ιουνίου, θα συνεχιστεί για όλη τη διάρκεια του 2019 μέχρι το Μάρτιο του 2020.
Το εργοστάσιο Βαρκελόνη κατασκευάζει ένα μέρος από τα νησιά τα Ναβάρα και εκεί κατασκευαζόταν μέχρι στιγμής και το Πάλσαρ μέχρι να διακοπεί η παραγωγή του στην Ευρώπη. Μάλιστα. 600 θέσεις, έτσι απλά. Ξυπνάς, λες, γεια σας. Εθελούσε έξοδο λοιπόν για κάποιους εργαζομένους. Αυτά είναι τα άσχημα. Δεν μην κανένας να χάνει την εργασία του, όποια χωρικανή δεν μας απασχολεί, αλλά εντάξει, είναι τα δύσκολα. Αλλά έχουμε και... Αυτό δεν ήθελα να το δω. Έτσι ναι. Να το πούμε αλήθεια. Ναι, δεν ήθελα και για το συγκεκριμένο το pick-up αυτή την ανακοίνωση, δεν την ήθελα ποτέ. Δεν αλλά θα μου πεις, δεν είναι κάτι φοβερό. Συμβαίνει. Θα σου εξηγήσω ναι. Και γιατί. Δεν είναι κάτι φοβερό. Ρε φίλε, μένει όμως. Ναι, βλέπεις, άκου να σου πω όμως. Την είδηση. Άκου να σου πω. Λοιπόν, παιδιά, το X-Class δεν κυκλοφορεί και πολύ καιρό. Σου καταλαβαίνετε. Πολύ καλό pick-up, κανείς δεν μπορεί να πει κάτι. Παρ' όλα αυτά όμως, έρχεται η πρώτη ανάκληση στην Ελλάδα. Βέβαια, μην ανησυχήσετε και πολύ, δεν είναι κάτι το πολύ ουσιαστικό και θα σας πω γιατί. Στην ανάκληση λοιπόν περίπου 337 μονάδων του pick-up προχωράει η Mercedes-Benz Hellas, όπως ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, και αφορούν μοντέλα παραγωγής 17-18. Και αυτό γιατί, πρώτον, στα επηρεαζόμενα μοντέλα διαπιστώθηκε ότι στις οδηγίες, δηλαδή σε γραπτό κείμενο, τοποθέτησης τον kit για την εκ των υστέρων τοποθέτηση μιας διάταξης ρημούλκησης του κοτσαδόρου δηλαδή, αναφέρεται μια υπερβολικά υψηλή ροπή σύσφιξης των βιδών στερέωσης για την τοποθέτηση του εγκάρσιου φορέα. Αυτό έχει αποτέλεσμα λοιπόν, όταν ασκηθεί υπερβολικά υψηλή ροπή σύσφιξης, δεν μπορεί να αποκλειστεί η αστοχία της βιδωτής σύνδεσης και κατά συνέπεια η αποσύνδεση της διάταξης ρημουλκούμενου από το όχημα ρημούλκησης κατά την έλξη. Του τέστην εκεί που οδηγάς ωραία και καλά, σου φεύγει ότι κουβαλάς από πίσω στον δρόμο και όποιον πάρει ο χάρος. Αλλά δεν φταίει το αυτοκίνητο, φταίνε οι οδηγίες, επαναλαμβάνω. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο δηλώνουν το πώς θα βιδωθεί σωστά το kit. Επίσης, πάλι αναφερόμενο σε εγχειρίδιο χρήσης, ανακαλούνται επιπλέον λέει, 196 μονάδες, γιατί λέει ενδέχεται να προκληθεί υπέρβαση του μέγιστου επιτρεπόμενου συνδυαστικού φορτίου οροφής. Το φορτίο των δύο επιμεριών ορόφων σε οχήματα X-Class, τα οποία τοποθετήθηκε εκ των υστέρων οροφή hardtop πάνω από την επιφάνεια φόρτωσης. Δηλαδή έχουμε σαν δεύτερο όροφο πάνω από την καρότσα. Τώρα κατά πόσο αυτό το πράγμα έχει γίνει νόμιμο δεν ξέρω, μου φαίνεται λίγο κουλό. Φταίνει οι οδηγίες. Θα σου πω γιατί, άκου να δεις. Λέει, ενώ λοιπόν στις οδηγίες χρήσης του βασικού οχήματος και της οροφής hardtop τα στοιχεία είναι σωστά για το εκάστοτε μέγιστο φορτίο οροφής, λείπει η πληροφορία ότι το συνδυαστικό φορτίο των δύο δεν είναι απλά προσθέτω, ξέρω εγώ, 500 και 500 κιλά ίσον 1000, είναι μικρότερο, όπως είναι λογικό. Οπότε λέει, εφόσον υπερβεί αυτό το όριο, έχεις κίνδυνο να έχεις αστοχία στο ESP, να μην δουλεύει σωστά. Με φυσικά τις αντίστοιχες παρενέργειες. Συνέπει, ναι. Λοιπόν, επίσης, έχουμε κι άλλο. Εντάξει. Πού είμαστε. Λείπουν κάποιες, λέει, επεξηγηματικές για τις προδιοπητικές λιχνίες στον πίνακα οργάνων. Δηλαδή, όλα αυτά είναι οδηγίες. Ναι, για οδηγίες. Δηλαδή, είναι στην ουσία μια χαζομάρα. Δεν ξέρω και πώς, γιατί ανακαλείς το όχημα. Το βιβλίο με τις οδηγίες. Ναι. Έχουμε πρόβλημα. Έχουμε λανθασμένα στοιχεία στο βιβλίο. Τώρα, γιατί ανακαλείς το αυτοκίνητο για να διορθώσεις το βιβλίο, δεν έχω καταλάβει. Εκτός αν βελτιώσεις το αυτοκίνητο ώστε να συμφωνεί με το βιβλίο. Δεν ξέρω τι θέλω να κάνω. Αυτό πότε φορά το βλέπω, παιδιά, στη ζωή μου. Δεν έχω... Ανάκληση για το user manual, λοιπόν, η Mercedes X-Class. Ναι. Και εσάλα με υγεία. Μάλιστα. Μην ανησυχείτε. Δεν θα μείνει στον δρόμο. Μην το φορτώνετε πολύ όμως. Ναι. Μην το φορτώσετε πολύ. Το καταλαβαίνω, δηλαδή, αλλά έχω πρόβλημα με το. Μάλιστα. Το είδαμε και αυτό πραγματικά. Δηλαδή, ναι, είδαμε και ένα βιβλίο για τις οδηγίες. Καλό θα είναι φυσικά να αντικατασταθεί οτιδήποτε και να έχει συμβεί να πάει ο άλλος σωστά και να το φορτώνει σωστά. Ναι, αλλά. Αλλά... Με... Αυτό το όνομα. Την έννοια της ανάκλησης δεν μπορώ να καταλάβω. Γι' αυτό κόλλησα με τη συγκεκριμένη είδηση. Έτσι. Πες, παιδιά, ξέρετε. Το πες, παιδιά, ξέρετε. Πρέπει όντω να κλείσει. Στείλε επιστολή στους πελάτες, ρε φίλε. Σωστά. Αλλά πες, παιδιά, θα σας στείλουμε ένα καινούριο εγχειρίδιο χρήσης, το οποίο είναι το σωστό, αν το πρόβλημα είναι στα χαρτιά, έτσι. Τώρα, αν εσύ θες να πεις ότι το αυτοκίνητό σου θες να το βελτιώσεις τα επιμέρους στοιχεία ώστε να συμφωνεί με αυτά που λέει το βιβλίο, okay. Με γεια σου, με χαρά σου. Ναι, αλλά πες, βάζεις το βιβλίο,
Άρα, το είδαμε και αυτό. Ωραία. Έτσι λοιπόν οι Mercedes X-Class. Θα πούμε στην επόμενη μισάρο που θα μπούμε από το διάλειμμα. Βγήκαν οι ταξινομήσεις για το μήνα Απρίλιο. Έχουμε αύξηση και σε καινούργια επιβατικά και σε καινούργια φορτηγά ελαφρά και βαρέα. Είχαμε αύξηση και στα λεωφορεία. Αγοράσαμε καινούργια λεωφορεία. Μόνο εδώ στη δική μας, εδώ στον Άσνα. Καινούργια λεωφορεία αστικά ή περαστικά. Λεωφορεία. Περαστικά. Ναι, ναι, ναι. Α, εντάξει. Τουριστικά δηλαδή. Τα τουριστικά, ναι, λογικό. Αλλά εντάξει, αυτό που γίνεται εδώ με τον Άσο, το δικό μας δεν υπάρχει. Και πώς τυχαίνει, ας πούμε, να βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι είναι μέσα στον οργανισμό και να συζητάς, ρε παιδί μου, για το τι συμβαίνει και να πραγματικά δεν ξέρεις να κλάψεις ή να θα γελάσεις με αυτά που ακούς. Και οι άνθρωποι είναι χρόνια, δηλαδή είναι μέσα, ξέρουν πράγματα, ξέρουν διαδικασίες και είναι σίγουρα και να κλάψεις, να γελάσεις με αυτά που συμβαίνουν σε αυτόν τον οργανισμό. Εδώ και χρόνια φυσικά, όχι μόνο τώρα, εδώ και χρόνια συμβαίνουν αυτά, αλλά ένα παραπάνω τώρα που πάει να στρώσουν αυτόν τον οργανισμό. Τέλος πάντων, θα έρθει η ώρα, θα μιλήσουμε και για αυτό για τον αγαπημένο μας ΟΑΣΤ. Οπότε, θα πάμε σε διάλειμμα, θα επιστρέψουμε με τις ταξινομήσεις για τον μήνα Απρίλιο, πώς κινήθηκε η αγορά. Έχουμε νέα, καθώς εφοδιάζεται πλέον το Dacia Duster με νέο κινητήρα, αλλά παραμένει διατιμή. Δηλαδή αυτό πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Μπράβο στην Dacia. Το κάνουν ακόμα πιο ολοκληρωμένο αυτό το αυτοκίνητο. Mm. Έχουμε για Grandland X να πούμε για χώρους. Οι πρώτες εικόνες του Hyundai του i20N. Γνωρίσαμε το i30N, το οδηγήσαμε. Μείναμε εκπληκτικά. Μας άρεσε πάρα πολύ το αυτοκίνητο. Τώρα i20N. Έτσι. Πιο κάτω. Να ανεβάσουμε τα άλλο, αλλά πρέπει, σε πιο κάτω. Πρέπει. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε εκπομπή Safety Car με Τάσο Κοτσάνη, Γιάννη Αντωνόπουλο από τη κολόνα τη εκπομπή του Μάνου Αγνωστόπουλου. Τι να κάνουμε. Πρέπει να λείπει σήμερα. Τώρα θα το έχουμε, το χτυπάμε για τα επόμενα χρόνια αυτό το πράγμα. Να ξέρει. Λοιπόν, πριν πάμε στα νέα τη εκπομπή, να πούμε ποιο στηρίζει την εκπομπή και σήμερα είναι η τελευταία μέρα η οποία θα μπορέσετε να αποφεληθείτε έως 8.000 ευρώ για να μπορέσετε να αποκτήσετε την αγαπημένη σας BMW. Πηγαίνετε λοιπόν στην BMW Velmar Marino Antipa 10. Υπάρχουν επιλεγμένα ποιοτικά μεταχειρισμένα BMW. Εόφελος έως 8.000 ευρώ από 0 έως λίγα χιλιόμετρα να έχουν τα αυτοκίνητα. Θα βρείτε φυσικά και τη σειρά 1 με πλούσιο εξοπλισμό και όφελος και αυτή έως 8.000 ευρώ. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. BMW Velmar, Marino Antipa 10, τηλέφωνο 231-0475-871. Είναι η τελευταία μέρα σήμερα αυτής της μεγάλης προσφοράς. Πηγαίνετε, δείτε τα από κοντά και που ξέρετε μπορεί να έρθει η ώρα να αποκτήσετε τη δικιά σας BMW. Πάμε λίγο να ασχοληθούμε με την ελληνική αγορά, το τι συνέβη τον προηγούμενο μήνα στην ελληνική αγορά και πώς πήγαν οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων. Λοιπόν, το τετράμινο Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 οι ταξινομήσεις καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων είναι ελαφρώς αυξημένες, κατά 3,5% ως προς το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Έτσι λοιπόν, καινούργια αυτοκίνητα για το μήνα Απρίλιο είχαμε 12.303 αυτοκίνητα έναντι 10.498 το 2018, μια αύξηση γύρω στο 17,2%. Καινούργια φορτηγά ελαφρά και βαρέα 662 τον Απρίλιο του 2019, 570 το 2018. Καινούργια δίκυκλα από 50 κυβικά και πάνω, 3.336 τον Απρίλιο του 2019, 2.709 τον Απρίλιο του 2018. Συγκρατημένα, σταθερά αυξημένες οι πωλήσεις, αυτό είναι καλό, κινήθηκε η αγορά τουλάχιστον τον χώρο του αυτοκινήτου και περιμένω να δούμε και πώς θα αυξηθεί
οι πωλήσεις, καθώς ήρθε η Mazda. Να δούμε τη Mazda. Έφτασαν και τα καινούργια αυτοκίνητα του εισαγωγέα του Όμιλου Σιγκελίδη στην χώρα μας. Περιμένουμε λογικά να ανοίξει, καθώς έχει ανακοινωθεί, το πρώτο κατάστημα στην Αθήνα με Mazda. Και να δούμε και στην χώρα μας, στην πόλη μας, πότε θα ανοίξει και ποιος θα είναι ο πρώτος αντιπρόσωπος. Τώρα, για τη Mazda, επειδή πλέον θα αρχίσει να μας απασχολεί όσο γίνεται και περισσότερο εδώ στην ζωή μας. Η Mazda λοιπόν ετοιμάζει δύο νέους εξακύλυνους κινητήρες και ένα μεγάλο μοντέλο. Οι δύο λοιπόν εξακύλυνοι κινητήρες θα είναι ένας βενζίνης και ένας πετρελαίου και θα μπουν στο νέο μεγάλο μοντέλο που θα παρουσιάσει η εταιρεία μέσα στα επόμενα χρόνια, από το 2020-2025. Φυσικά η Mazda αναφέρει πως θα μπει και ο υβριδικός, θα έχουμε και υβριδικές εκδόσεις των κινητήρων, ετοιμάζει ηλεκτρικά μοντέλα, οπότε θα δούμε και πολλά όμορφα πραγματάκια από τη Mazda. Τώρα, οι φωτογραφίες που έχουν διαρρεύσει ήδη από τη Mazda για τα νέα μοντέλα, το πώς έχουν σχεδιαστεί, το πώς είναι, όχι μόνο χαρά, μόνο θαυμασμό μας προκαλούν, καθώς πρόκειται για εκπληκτικής ομορφιάς αυτοκίνητα. Έλα ρε, η Mazda πάντα είχε εκπληκτικής ομορφιάς αυτοκίνητα. Φαντάσου και όσο εξελίσσεται και προχωράει η τεχνολογία και ο τρόπος σχεδιασμού και μπαίνουν καινούργιες ιδέες στους σχεδιαστές για το πώς θέλουν, έχουν φανταστεί ή μάλλον φαντάζονται να δημιουργήσουν ένα αυτοκίνητο, είναι εκπληκτικά. Θα κάνεις υπομονή, φίλε Τάσο, θα κάνεις υπομονή κάποια χρόνια ακόμα. Πόσο πια? Θα σου πω, έχει σημασία αυτό που σου λέω. Θα κάνεις υπομονή λοιπόν μερικά χρόνια ακόμα, όταν η ηλεκτροκίνηση θα είναι σχεδόν ο μόνος τρόπος κίνησης αυτοκινήτων και δεν θα υπάρχει όλος αυτός ο όγκος κινητήρα, κυβότιο ταχυτήτων κτλ. Κτλ. Που πιάνουν ένα σημαντικό μέρος του αυτοκινήτου και αναγκαστικά και οι σχεδιαστές πρέπει να τα υπολογίζουν στη φιλοσοφία σχεδιασμού. Φαντάζομαι ότι εκεί θα δεις πραγματικά εκπληκτικά πράγματα. Όταν δεν θα έχεις λοιπόν να υπολογίζεις έναν όγκο που πρέπει να τον κρύψεις μέσα στο αυτοκίνητο, ναι. Καθότι μπορείς να έχεις 4 ηλεκτρικά μοτέρα σε κάθε τροχό που δεν πιάνει τίποτα στην ουσία και ένα πάτωμα όλων μπαταρίες. Εκεί φαντάζομαι πραγματικά το design θα πάει σε άλλο επίπεδο. Τώρα, μια που λες θα περιμένεις χρόνια, γενικά είμαστε τυχεροί, η γενιά μας των 40άριδων και των 50άριδων, οι οποίοι έχουν δει την τεχνολογία με τους υπολογιστές. Από πού ξεκίνησε σε όλα και πού κατέληξε. Ποιος φανταζόταν, ας πούμε, δεκαετία του 80, ότι ήμασταν παιδιά και να φανταστούμε πού θα φτάσει η εξέλιξη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Που κάποτε έπαιρνε σε έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή και είχε μνήμη 2 μέγα. Πολλά είπες 2 μέγα. Δεκαετία 80 μιλάγαμε για κάπα ακόμα. Ναι. Και λέγες, πω, τι έχει. Ο Γιάννης, ας πούμε, πήρε αυτόν τον καινούργιο υπολογιστή. Πήρε Amstrad 628. Και έλεγε, πραγματικά το θαύμαζες. Και έφτασες τώρα, ναι, τη 2019, που το κινητό σου έχει την ίδια δύναμη υπολογιστική με τον υπολογιστή της NASA, που στείλε το Apollo 13 στο φεγγάρι. Πραγματικά. Το ίδιο πράγμα, ας πούμε, με τα κινητά. Η δικιά μας γενιά ξεκίνησε πρώτη με τα κινητά, που είχε ένα απλό κινητό το οποίο έπαιρνε μόνο τηλέφωνο και μιλάμε όταν είχε την αναφορά παράδοση μηνύματος. Τρελή χαρά, ναι, γιατί το δικό μου λέει το πήρε το μήνυμα. Άλλες μου λέει δεν είχαν. Και όταν η οθόνη έγινε από μία γραμμή, μετά έγινε δύο γραμμές, τρεις, τέσσερις. Και τώρα έχουμε στα αυτοκίνητα, από πού έχουμε δει τα αυτοκίνητα, όλη την εξέλιξή τους και έφτασε τώρα. 2019 να συζητάς και να ξέρεις ότι έρχεται πλέον το μέλλον της ηλεκτροκίνησης και ότι θα οδηγήσει, γιατί φτάσαμε σημείο να οδηγήσουμε αυτοκίνητο με ηλεκτροκινητήρα και λες έρχεται, δηλαδή δεν είναι μακριά, είναι πάρα πολύ κοντά. Και πόσο μάλλον όταν σου έρχονται ήδη τις εταιρείες και σου λένε περίμενε 2-3 χρόνια.
θα δεις πράγματα τα οποία θα λες όντως. Δηλαδή, πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα λες όντως αυτό το πράγμα αξίζει, το περίμενα και πόσο μάλλον τώρα να το οδηγήσω κιόλας. Είμαστε. Η γενιά μας πραγματικά είναι πολύ τυχερή σε αυτό το πράγμα που έχει ζει όλη την εξέλιξη αυτή, ειδικά του αυτοκινήτου. Και αυτό που αναρωτιέμαι με το δικό μου το γιο είναι ότι θα προλάβει να οδηγήσει την κινητήρα μέσω ειδική σκάφη αυτοκίνητο ή θα πάει κατευθείαν σε ηλεκτρικό. Και άντε τώρα, όταν γίνει 18 χρονών, να κάτσει να του εξηγήσει πώς ήταν το αυτοκίνητο και πώς έγινε. Φυσικά, όταν θα φτάσει να είναι μόνο ηλεκτρικό, το τι θα σου προσφέρει ως εξοπλισμό ένα αυτοκίνητο, τι συνδεσιμότητα θα έχει, το πώς θα συμπεριφέρεται στον δρόμο, θα είναι κάτι για το οποίο πραγματικά. Αλλά μην πας μακριά. Εγώ στον δικό μου δοκίμασα να του δείξω μια βασική, ας πούμε, διάταξη ενός τετρακύλινδρου από μια εγκυκλοπαίδεια της δεκαετίας του 80. Και εγώ απόρρισα με αυτό που είδατε. Είχα σχεδόν ξεχάσει εκείνη την τεχνολογία. Ναι, όντως. Και πόσο μάλλον και οι άνθρωποι οι οποίοι η δουλειά τους είναι το να φτιάχνουν τα αυτοκίνητα, οι μάστορες των αυτοκινήτων, ναι, ένας μηχανικός, ο οποίος και αυτός, ας πούμε, που από εκεί που ξεκίνησε, που ήταν ένας απλός κινητήρας, τέσσερις κύλινδροι και εντάξει, το βάζω, το βγάζω και είναι συγκεκριμένα, τώρα για να μπει στη διαδικασία πρέπει να έχει να διαθέτεις 1000 άλλα πράγματα βασικά για να μπορέσεις να διαβάσεις. Θα είσαι πλέον μικρός υπολογιστή, πρέπει να ξέρεις πλέον από ηλεκτρολογικά. Και δεν αγγίζεται και δεν βάζεις πολύ χέρι, αυτό είναι σίγουρο. Για να αγγίζεται εύκολα κινητήρας. Δηλαδή, ο κάθε μέσος μηχανικός που αυτή τη στιγμή είναι περίπου, ας πούμε, στα 60 του και έχει μια έχει ένα μαγαζί 35 χρόνια, εγώ σου λέω. Ναι. Πόσες διαφορετικές τεχνολογίες θα έπρεπε να μάθει από τη δεκαετία του αρχές του 80, ας πούμε, μέχρι τώρα στον τομέα της επισκευής ενός κινητήρα. Που γίνεται όλα και πιο σύνδετα, όλα και πιο... Από εκεί που ήταν ο άλλος, άντε να βγάλουμε τον παπά, να καθαρίσουμε το καρμπιρατέρ, άντε να καθαρίσουμε το καναμπουζί. Τώρα δεν είναι έτσι. Και τίποτα, άστα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, έτσι σημαίνει λοιπόν με την ελληνική αγορά και με την Mazda. Λοιπόν, και έχει γίνει κάτι πολύ ενδιαφέρον πριν κάποιες μέρες στη Γερμανία. Πράγματα τα οποία εδώ δεν συμβαίνουν έτσι κι αλλιώς. Καλά, εντάξει, θα το συζητάμε. Η γερμανική λοιπόν αστυνομία κατέσχεσε περίπου 120 supercars. Και αυτό γιατί συμμετείχαν σε έναν άτυπο αγώνα ταχύτητας, όπως φαντάζομαι είναι περίπου το Gumball 3000 που τρέχουν. Ο οποίος είναι ένας αγώνας άτυπος στις εθνικές οδούς των χωρών της Βορείας Ευρώπης, όπου είναι κάποιοι, δεν ξέρω πώς το κανονίζουν όλο αυτό τον άτυπο αγώνα ταχύτητας, και πηγαίνουν από το ένα σημείο στο άλλο με ταχύτητες, φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, πολλές φορές και άνω των 200 χιλιόμετρων την ώρα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. από 200. Μόνο που σε κίνηση σε χώρες λοιπόν τις πιο προηγμένες, δεν θα κάτσουν και με σταυρωμένα τα χέρια η αστυνομία, ούτε θα κάτσει να σκεφτεί ποιος είσαι εσύ και πόσο διάσημος ή μη είσαι που οδηγείς ένα αυτοκίνητο. Όπως είσαι, φέρε το αυτοκινητάκι σου εδώ και βρες τα μετά με τον νόμο. Πότε ωραία πράγματα είναι αυτά. Πότε θα πάρεις και τι θα κάνεις, αυτό είναι ένα θέμα. Όπως αυτό που έγινε, παιδιά, και στην Μολδαβία, που μου άρεσε πάρα πολύ που το νέο είναι, ότι πλέον οι οδηγοί που πιάνονται με το ποσοστό του αλκοόλ στο αίματος, του αλκοόλ στο αίμα τους να είναι άνω του επιτρεπόμενου ορίου, εκτός ότι χάνουν το δίπλωμά τους απευθείας και θα πρέπει να ξαναδώσουν εξετάσεις κάποια στιγμή για να το πάρουν, μέχρι να έρθει εκείνη η στιγμή θα πρέπει να κάνουν και εθελοντική εργασία ή σε νοσοκομεία περιθάπτοντας ασθενείς από ατυχήματα πάντα, ή σε πιο μακάβρια φάση να πάνε να βοηθάνε στο νεκροτομείο με τα πτώματα. Εντάξει.
Πραγματικά το πήγανε πάρα πολύ. 5-10 πρώτοι που κάνουν αυτή την εθελοντική εργασία γιατί του βοηθάει για να μπορέσει να ξαναδώσει εξετάσει για να πάρει το διπλωμά σου. Μπήκαν ήδη στη διαδικασία αυτή. Κάνα δύο από αυτού δεν αντέξαν, να σου πω. Περιπτώ να σου το πω ότι λέει, είναι πολύ μακάβριο για μένα. Άστο, ας μην το πάρω ποτέ το διπλώμα. Δεν μπορώ να κάθομαι να καθαρίζω πτώματα και τέτοια. Τώρα, είναι αυτό ή δεν είναι σωστό? Σου λέει, μεγάλε, κάνεις τη βλακεία, δεν σου μπορεί να καταλήξεις. Είτε στη μία την περίπτωση σοβαρά τραυματισμένος ή ακροτηριασμένος και στην άλλη περίπτωση να δεις τα θυμάρακια. Και στη χώρα μας έχουμε και πολλούς νεκρούς. Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ωραία πράγματα συμβαίνουν έξω. Μ' αρέσει αυτό ότι που το τραβάνε λίγο το σκηνή οι αρχές. Καλό είναι. Έτσι λίγο για να σε ταρακουνάει λίγο καλά. Τι πιο ωραίο πράγμα είναι, εκτός από το να βάλεις ένα πρόστιμο το οποίο μπορεί να είναι υπέροχο. Εντάξει. Αλλά το να βάλεις τον άλλο τη διαδικασία να του δώσεις με τον πολύ όμορφο τρόπο ότι δες τι θα πάθεις σε περίπτωση που χτυπήσεις άσχημα. Και όχι να χτυπήσεις μόνο εσύ, αλλά να χτυπήσεις και συνανθρώπους σου. Είτε είναι πεζός, είτε είναι ποδηλάτης, είτε είναι ένα άλλο αυτοκίνητο. Δες τι μπορείς να πάθεις. Και τελικά ίσως μήπως είναι ο μοναδικός τρόπος στο να βάλεις μυαλό. Εθελοντική εργασίες, ναι, όχι, αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και μακάρι να μπορούσε να εφαρμοστεί εδώ. Να βάλεις τον άλλον σε εθελοντική εργασία, να βοηθήσει, να μπει σε αυτή τη εργασία να βοηθήσει και να δει τα πράγματα πώς είναι. Και ίσως αυτό πραγματικά είναι ένας τρόπος, ο πιο σίγουρος τρόπος για να μπορέσει να τον ξυπνήσεις στο μυαλό και να τον δώσει να καταλάβει το τι θα μπορούσε να πάθει σε περίπτωση, ειδικά όταν έχει πιει και τα πράγματα εκεί, η συμπεριφορά στο τιμόνι θα είναι πολύ, δεν είναι τόσο καλά οι αντιδράσεις του και ίσως μπορέσει και μάλλον χτυπήσει κάποιον και γίνουν δύσκολες καταστάσεις. Μακάρι να εφαρμοστεί και εδώ, αλλά εντάξει, εδώ στη χώρα μας είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί κανένας δεν έχει πάρει σοβαρά την οδική ασφάλεια στη χώρα μας, οπότε πού να σκέψεις για αυτό το πράγμα. Και επίσης κάτι που ήθελα να σημειώσω, που το βλέπω εδώ και το λίγο διάστημα που έχετε με τις εκλογές στους δήμους και στις περιφέρειες, δεν έχω δει κάποιον έτσι υποψήφιο δήμαρχο, περιφερειάρχη, να έχει εντάξει στο πρόγραμμά του κάτι για το οποίο να ονομάζεται οδική ασφάλεια. Μα κανένας, κάποιος. Καλό το να μπορέσω να βοηθήσω την πόλη μου για τα σκουπίδια. Να βοηθήσω την πόλη μου για το κυκλοφοριακό. Να βοηθήσω την πόλη μου στο να κάνω πάρκα και να κάνω όσο γίνεται καλύτερη τη ζωή των πολιτών μου. Ένας να πει, να εντάξω στο πρόγραμμα και αυτό που λέγεται οδική ασφάλεια. Καλό το να κάνω έναν αγώνα δρόμου, να βάλω κάποιους ανθρώπους στη διαδικασία να μπουν και να τρέξουν κάποια χιλιόμετρα και να κάνω δράσεις γύρω-γύρω από αυτό ώστε να βοηθήσω κάποιες κοινωνικές ομάδες. Μια δράση έτσι για την οδική ασφάλεια, να εντάξει κάποιος. Να πει ότι κάτι θα κάνω κάθε χρόνο στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Κάποιος, κάτι ρε αδερφέ, να φέρω 5 ανθρώπους να μιλήσουν, να το έχω αυτό στο πρόγραμμά μου. Έχω δημοτικούς ευρωπαϊκούς σταθμούς. Να μπω στη διαδικασία, να καλέσω 2-3 ανθρώπους που ασχολούνται με οδική ασφάλεια, να πάνε στους υπαλλήλους που έχω στους ευρωπαϊκούς σταθμούς και να βάλω να εντάξω στα μικρά τα παιδιά που λέμε, να μάθουν το Γρηγόρη και το Σταμάτη. Να μάθουν το stop μέσα από παιχνίδι. Μέσα από μια διαδικασία από πολύ μικρά να αρχίζουν να καταλαβαίνουν, που καταλαβαίνουν ήδη 5 πράγματα. Κανένας. Μα κανένας. Δεν ξέρω. Πάντως σε εμάς στο σχολείο έγινε κάτι τέτοιο. Στο δημοτικό σε εμάς την προηγούμενη εβδομάδα. Είχανε ένα σαν μάθημα κυκλοφοριακής αγωγής. Μπράβο. Για τα πιτσιρίκια. Ήταν πολύ καλή. Αυτό περίπτωση. Θέλει συνέχεια.
αν είσαι ο άνθρωπος ο οποίος θέλει να βγεις δήμαρχος σε μια απόπειρα στη Θεσσαλονίκη ή στην Καλαμαριά ή στην Νεάπολη και θέλεις να προστατέψεις τους πολίτες σου, τους ανθρώπους που εσύ θα είσαι υπεύθυνος για την καλύτερη ζωή τους για τους επόμενα 4 χρόνια, να τους κάνεις καλύτερο το επίπεδο ζωής. Δυστυχώς πλέον στις μέρες μας υπάρχει και το θέμα της οδικής ασφάλειας. Να μπει η διαδικασία ο δήμαρχος να κάνει αυτό το πράγμα ή ο περιφερειάρχης. Οδικό δίκτυο στις πόλεις. Γελάς, ποιο οδικό δίκτυο. Δεν υπάρχει ο δρόμος χωρίς λακκούβα, χωρίς άθλιοι δρόμοι. Έλα, κάτσε κάτω. Μίλα με 5 ανθρώπους. Βάλ' το στο πρόγραμμά σου και δημιούργησέ το. Κάντο. Εγώ μέχρι τώρα δεν έχω δει κάτι από τους υποψήφιους δημάρχους. Αν υπάρχει κάποιος που δεν ξέρει, κανένα πρόβλημα, 2-30-0-287-888 να βγει να μας πει ότι ναι, όντως παιδιά, ο συγκεκριμένος το έχει βάλει. Αλλά κάντε το. Μπείτε σε αυτή τη διαδικασία. Την επόμενη Κυριακή είναι τα 100 χρόνια γενοκτονία των Ποντίων. Η γενοκτονία που υπάρχει στους ελληνικούς δρόμους, κανείς δεν ασχολείται. Μα κανείς. Δεν πάει έτσι. Θέλει την ψήφο μου. Ναι, okay. Θες να ψηφίσω γιατί έχει καλύτερο πρόγραμμα από τον έναν, καλύτερο πρόγραμμα από τον άλλον, ή δεν μου άρεσε ο προηγούμενος δήμαρχος, ή δυστυχώς στην Ελλάδα μας είναι και το κομματικό στη μέση, ότι α, εσύ είσαι του ενός κόμματος, α, εσύ είσαι του άλλου κόμματος. Όταν μιλάμε για πόλεις, και μάλιστα στις πόλεις συμβαίνουν τα περισσότερα δυστυχήματα, έχουμε τους περισσότερους νεκρούς στις πόλεις μέσα με λίγα χιλιόμετρα, μπες στη διαδικασία. Μην περιμένεις μόνο την εκάστοτε κυβέρνηση να κάνει κάτι. Ξέρουμε όποια κυβέρνηση και αν είναι πάνω είναι ανίκανη. Το έχουν αποδείξει χρόνια τώρα στο θέμα της οδικής ασφάλειας. Είναι ανίκανη. Γιατί δεν ακούν κανέναν. Έχουν εκεί 5 ανθρώπους οι οποίοι με το δικό του σκεπτικό ή θα σε βάλουν να πληρώσει παραπάνω πρόστιμο νομίζοντας ότι με το πρόστιμο που θα βάλει στα 1.000-1.500 ευρώ τον άλλο θα το σταματήσει ή θα πάρεις, ας πούμε, για 2-3 μήνες παραπάνω το δίπλωμα και σκοπός είναι να μάθεις τον Έλληνο οδηγό να οδηγεί. Να μάθεις, να το μάθεις να συμπεριφέρεται σωστά στον δρόμο. Και αυτό ξεκινάει από πολύ μικρά. Έλα, δήμαρχε και κάνε δράσεις μέσα στην πόλη σου. Βοήθησε και εσύ, έστω με κάποιο τρόπο, να μπορέσουμε να μειώσουμε αυτό τη γάγρανα που λέγεται οδική. Μα αυτό είναι το πιο αστείο. Γιατί άντε πες το τμήμα των δρόμων. Πώς ανήκει, δηλαδή το οδικό δίκτυο της πόλης σου ανήκει. Δηλαδή πρέπει να φτιάξεις τους δρόμους. Okay. Εκεί είναι μαθηματικό. Σε αυτό είναι δικό σου θέμα να τους φτιάξεις. Αλλά στο γεγονός ότι μέσα στην πόλη να έχεις νεκρούς είναι τουλάχιστον τραγικό. Οι μεταχύτες που δεν ξεπερνούν τα 60 χιλιόμετρα την ώρα, εκτός πια αν είναι κανένας ό,τι να είναι. Αυτό τι σημαίνει? Δεν μπορεί να, φορώντας τη ζώνη ασφαλείας ή το κράνος σου αντίστοιχα, με τέτοιες ταχύτητες να έχεις νεκρούς σε τρακάρισμα μες στην πόλη. Προχθές πάλι που είδαμε στην Αθήνα που άλλος παρέσυρε τις δύο. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή μέρα που να μην συμβεί, ας πούμε. Και λέω, άστο αυτό. Σου λέω, τρακάρισες με κάποιον άλλον μες στην πόλη και όλος σκοτώθηκε. Για να σκοτωθεί σημαίνει ότι τι, το πιο απλό πράγμα. Δεν φόρεσε τη ζώνη που κοπάνε στο κεφάλι του στον παρμπρίζ. Μάθε να φοράς αυτή την αναθεματισμένη τη ζώνη. Και εσύ μάθε να φοράς τον αναθεματισμένο το κράνος. Αλλά τώρα είναι και καλοκαίρι, τώρα άσχε γιατί. Θα σου χαλάσει το μαλλί και κάτι έγινε. Το μαλλί, το γυαλί. Γιατί θα πάω βόλτα στην παραλία της Λοχορονίκης και πρέπει να είμαι... Άμα θες να σου χαλάσει το μαλλί... Και να βλέπεις το πενιντάρι, δηλαδή έχει πάνω στο 2,5-250 κυβικά, 300 κάτι, όλη ώρα μηχανάκια και το βλέπεις είναι πάνω με το γυαλάκι του ηλίου, όμορφα, πήγε για καφέ. Πουλμούρ. Γελαριασμένο έτσι το έτσι πράγμα, ναι, και πάει... Μην πάρεις το μηχανάκι ρε φίλε, όχι, μην το πάρεις. Πάρ το φόρα το χρόνος. Πάρε ταξί, πάρε λεωφορείο, πάρε με τα πόδια. Κάτσε ρε φίλε, πώς θα δείξω τώρα. Πάω για καφέ. Πάρω, ας πούμε, και την κοπέλα από πίσω, να πάμε για καφέ, έτσι όμορφα, έχει και καλό καιρό, πλέον δεν ενοχλεί ο αέρας, δεν είναι κρύος, έτσι όμορφα και ωραία, έχει ωραίες θερμοκρασίες, οπότε να πάμε για καφέ. Εντάξει. Να πάτε. Με το κράνος. Και μετά όταν γίνεται το κακό, έλα μου, εντάξει, η κακιά στιγμή, είναι η κακιά στιγμή. Ήταν να γίνει.
Μπράβο, ήταν να γίνει, ναι. Ωραία, ήταν να γίνει. Η μοίρα του ήταν αυτή. Βρε, ωραία, ήταν να γίνει. Άμα γίνονται και φορούς στο κράνος, θα πάθαινες τίποτα. Όχι. Το πολύ πολύ, να σπίσεις ένα χέρι, να πω, εντάξει. Okay. Άντε, παιδί μου, ναι, τι είναι αυτό, σιγά. Αφού ήταν να γίνει, ας γίνει. Άντε, να γίνει, να πεις να φύγει. Η γκίνια, ρε παιδί μου, να γίνει. Το κακό να σου φύγει, να σου φύγει αυτή η γκίνια. Εφορά το κράνος τουλάχιστον να σώσει τη ζωή σου. Δεν. Τέλος πάντων. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Κομπή Safety Car. Γιάννης Αντωνόπουλος, Στάσης Κοτσάνης πίσω από τα μικρόφωνα. Με Μάνο Γνωστόπουλο από σήμερα. Και πάμε για ειδήσεις που μας έρχονται στο χώρο του αυτοκινήτου, κυρίως από το εξωτερικό. Η είδηση έχει να κάνει πρώτη που θα πούμε τώρα με το Hyundai i20N. Η κορεάτικη λοιπόν φίρμα φαίνεται πως είναι έτοιμη να παρουσιάσει το i20N, το οποίο έχει ήδη, πώς να το πούμε, δοκιμαστεί, θα έλεγα εγώ. Δοκιμαστεί, αλλά και προκαλεί τον κόσμο ο οποίος είναι λάτρης της κορεάτικης φίρμας. Είναι πολύς ο κόσμος που πλέον στηρίζει την Hyundai. Έβγαλε το εκπληκτικό i30N, το οποίο το οδηγήσαμε και μπορέσαμε και κάνουμε κάποια πράγματα φυσικά σε πίστα, όχι στο δρόμο, γιατί όταν έχεις ένα αυτοκίνητο 275 ύπων και θες να δεις 5 πράγματα, δεν θα πας σε δημόσιο δρόμο να τα κάνεις, μόνο σε πίστα. Το οποίο πραγματικά για μας, στην τιμή που υπάρχει, που δίνεται από την εισαγωγική και τις δυνατότητες που έχει το αυτοκίνητο, δεν υπάρχει. Πραγματικά είναι κλωτσιά στους υπόλοιπους ανταγωνιστές, μεγάλη κιόλας. Έτσι λοιπόν βγήκαν οι πρώτες φωτογραφίες από το i20N. Είναι έτοιμο να παρουσιαστεί. Το πότε θα μας το ανακοινώσουν κάποια στιγμή από την Hyundai. Τώρα, μάλλον για θέμα κινητήρα θα υπάρχει 600 τρούμπο κινητήρα απόδοσης άνω των 200 ύπων. Περιμένοντας λοιπόν τις επίσημες ανακοινώσεις και το πότε θα παρουσιαστεί αυτό το γρήγορο, ένα ακόμη γρήγορο μοντέλο της Hyundai. Και φυσικά τώρα αυτό που μου αρέσει πιο πολύ σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα της N γκάμας της Hyundai είναι ότι οθεί τους μεγάλους παίχτες να κάνουν ακόμα περισσότερα. Ανταγωνισμός για το σύστημα. Δηλαδή κάποτε που λέγαμε ότι τα 275 άλογα ήταν κορυφή. Άπαξ και το έβγαλε και η Hyundai κάτι τόσο δυνατό, οι άλλοι αναγκάζονται να πάμε σε τιμές ύπων που φεύγουν κατά πολύ. Ναι, το θέμα είναι και τιμή. Πώς θα το πάρεις. Και αυτό είναι άλλο θέμα. Καλό το όνομα. Okay. Έχεις ένα όνομα, μια παράδοση στα τέτοια μοντέλα, στα γρήγορα μοντέλα όπως η Honda, όπως η Ford, όπως η Volkswagen. Έχεις παράδοση, Renault, μπράβο, ναι, που νομίζω, έχεις. Που νομίζω ότι παρόλα αυτά ακόμα το Megane εξακολουθεί να είναι νομίζω το πιο ανταγωνιστικό σε σχέση με το Hyundai, γιατί νομίζω είναι πιο κοντά στο κινητήρα. Αλλά όταν έρχεται και ο Κορεάτης, βέβαια πέρασαν χρόνια, αλλά έχει χρόνια που ασχολείται με τους αγώνες. Δηλαδή έπρεπε να πάρει κάποια τεχνογνωσία σε όλο αυτό το στήσιμο ενός αυτοκινήτου με κάποιους ύπους. Για να δούμε λοιπόν τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια και ούτως άλλως περιμένουμε το Hyundai του i20N να μας δώσουν και τα επίσημα η εταιρεία για να μπορέσει να το δούμε και πότε θα παρουσιαστεί σε το συγκεκριμένο μοντέλο. Σε αυτό το γαλάζιο χρωματάκι που έχει ορίσει η Hyundai σαν το αποκλειστικό χρώμα, ναι, για την γκάμα της. Λοιπόν, σε άλλα νέα, μιας και η ηλεκτροκίνηση, όπως έχουμε πει πολλές φορές, έρχεται και το μεγαλύτερο της πρόβλημα είναι η αυτονομία. Υπάρχει μία εταιρεία η οποία υποδηλώνει ότι έχει βγάλει μια καινούργια τεχνολογία για τις μπαταρίες που κατασκευάζει, η οποία θα αυξήσει την αυτονομία στα 965 χιλιόμετρα. Δεν είναι και άσχημα. Μιλάμε σαν την αυτονομία ενός πολύ καλού οικονομικού diesel αυτοκινήτου. Εκτός από αυτό βέβαια, το θέμα είναι ότι δεν θα ανέβει μόνο η αυτονομία, αλλά θα πέσει και η τιμή
των μπαταριών. Με αποτέλεσμα να πέσει και το κόστος φυσικά ολόκληρου του αυτοκινήτου. Βέβαια η συγκεκριμένη εταιρεία, καθότι έχει δηλώσει πατέντες, φαντάζομαι ότι για αρκετό καιρό, καθότι θα είναι μονοπόλιο, η τιμή θα είναι λίγο τσιμπημένη. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή θα σταματήσει να χρησιμοποιεί κάποια πολύ περίεργα εξωτικά υλικά για την κατασκευή τους, το κόστος θα πέσει αρκετά. Μακάρι να δούμε να έρχεται αυτό το πράγμα στην αγορά, να φτηνίνουν τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, να έχουν μεγαλύτερη αυτονομία, κάτι το οποίο φυσικά είναι το ζητούμενο. Αυτό που ζητάμε, μεγαλύτερη αυτονομία και χαμηλότερο κόστος της μπαταρίας. Πλέον, επειδή πάνε όλοι στην ηλεκτροκίνηση, όλοι σιγά σιγά θα αρχίσουν να φοδιάζουν με μπαταρίες τα αυτοκίνητά τους. Οπότε αρχίζει, εφόσον υπάρχει μεγάλη ζήτηση, μα ο κόσμος μεγαλώνει. Αυτό είναι το νόημα. Δηλαδή, πάμε σε ένα μέλλον το οποίο το αυτοκίνητο, θεωρητικά πάντα μιλάμε, θα είναι πιο οικονομικό όχι μόνο στην απόκτηση, αλλά και στη συντήρηση. Που είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Ειδικά στο ηλεκτρικό αυτοκίνητο, συντήρηση. Σε ηλεκτρικό αυτοκίνητο, συντήρηση είναι σχεδόν μηδαμινή. Δεν έχει οτιδήποτε το μηχανικό, δεν έχει κινητήρα, δεν έχει κυβότιο ταχυτήτων, δεν έχει τίποτα. Δεν τα χρειάζεσαι αυτά. Για να δούμε. Λοιπόν, τώρα μια που αναφερθήκαμε σε λόγω του i20N σε Ford, έρχεται μια είδηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, γιατί εκείνη η έδρα της Ford, η οποία δεν είναι και τόσο ευχάριστη για την Ford, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη η συγκεκριμένη εταιρεία με διακανονισμό 4 δις δολαρίων λόγω προβληματικών κυβωτίων ταχυτήτων. Περίπου λοιπόν 1,9 εκατομμύρια ιδιοκτήτες Ford Focus από το 2012 στο 2016 και Fiesta από το 2011 έως 2016 παγκοσμίως είναι η αιτία που η Ford είναι αντιμέτωπη με διακανονισμό ύψους 4 δις δολαρίων λόγω των αυτόματων κυβωτίων ταχυτήτων των συγκεκριμένων αυτοκινήτων. Οι ιδιοκτήτες λοιπόν των συγκεκριμένων αυτοκινήτων έχουν κάνει μήνυση ως προς το αυτόματο κυβώτιο διπλού συμπλέκτη που εξοπλίζουν τα μοντέλα τους, που είναι επιρρεπής σε πολλά προβλήματα. Θορύβους, πρόβληση θωράς, μη σωστές αλλαγές ταχυτήτων, καθυστερήστε κατεβάσματα των ταχυτήτων, καθυστερήστε την επιτάχυνση κτλ. Έτσι λοιπόν δεν είναι η πρώτη φορά που οι ιδιοκτήτες των μοντέλων της Ford παραπονιούνται για τα κυβότια ταχυτήτων της συγκεκριμένης εταιρείας. Η υπόθεση πλέον βρίσκεται στο εφετείο, με τη Ford να επιχειρεί να μειώσει το διακανονισμό στα 35 εκατομμύρια δολάρια. 4 δις, 35 εκατομμύρια δολάρια. Τώρα, η απόφαση του δικαστηρίου θα πάρθει πιθανόν τον ερχόμενο Δεκέμβριο. Για το ποσό για τη Ford θα μπορούσε να φτάσει όλη αυτή η δικασία τα 4 δις δολάρια, εάν όλοι οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων αυτών κινηθούν νομικά εναντίον της. Να θυμίσουμε ότι για τον ίδιο ακριβώς λόγο τον Απρίλιο του 2018 η Αυστραλιανή Επιτροπή Ανταγωνισμού και Καταναλωτών, μετά από χιλιάδες καταγγελίες για προβλήματα και βότα χειρίτων το παράδοσιο της Ford, κινήθηκε νομικά η ίδια η Αυστραλιανή Επιτροπή εναντίον της Ford και το δικαστήριο της αποφάσισε να πληρώσει 10 εκατομμύρια δολάρια, που είναι και το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει εφευρεθεί ποτέ σε εταιρεία αυτοκινήτων στην Αυστραλία. Κάποιες χώρες κινούνται, κάνουν 5 πράγματα και προσπαθούν να προστατέψουν τους καταναλωτές της. Οκ, μεγάλο το ποσό και να δούμε σε τι, πώς θα βγει αυτή η ιστορία για την Ford. Λοιπόν, ας πάμε τώρα λοιπόν σε μια λίστα από μια εταιρεία στην Μεγάλη Βρετανία, η οποία αυτό που κάνει είναι να αξιολογεί τα αυτοκίνητα των εταιρεών σε διάφορους τομείς, όπως είναι ο κινητήρας και η μετάδοση, το αμάξιμα, η οδηγική αίσθηση, ο εξοπλισμός, πλέον το infotainment, τα καθίσματα, η θέρμανση και ο εξαρισμός, με αποτέλεσμα να βγάλει μια λίστα με τα πιο αξιόπιστα όσον αφορά δηλαδή τα προβλήματα που βγάζουν σε όλες αυτές τις κατηγορίες. Και λογικά είμαι και μέσα από ασφαλιστικών εταιριών, λογικά. Λογικά. Έτσι λοιπόν για το 2019 η JD Power έβγαλε μια λίστα με τα πιο αξιόπιστα αυτοκίνητα για το 2019 έως τώρα.
Οπότε πάρε αντιστοιχούν στις εταιρείες τώρα. Ποια είναι η πιο αξιόπιστη εταιρεία? Ναι, με τα λιγότερα προβλήματα. Ομολογώ ότι έχω δει εταιρείες σε ψηλές θέσεις που δεν τις περίμενα και αντίστοιχα εταιρείες πολύ χαμηλά που δεν τις περίμενα. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λοιπόν ότι η Peugeot βγήκε ίσως πιο αξιόπιστη εταιρεία μέχρι στιγμής, τουλάχιστον στην Αγγλία. Δεν ξέρω αν το παίρνει πανευρωπαϊκά. Αγγλία είναι, οπότε μιλώντας για την Αγγλία, είναι καλό νομίζω τμήμα όμως αγοράς που έχει να δώσει δείγματα για την υπόλοιπη Ευρώπη. Δεύτερη Skoda, τρίτη η Hyundai, τέταρτη η Nissan, ακολουθούν Suzuki, η Vauxhall, η Kia, η Mini, η Ford, η Volvo, η Honda, η Volkswagen, η Dacia, η Seat. Μέχρι εδώ. Και πάμε τώρα. Τι έχει να κάνει με αυτοκίνητα τα οποία πήραν 100 οχήματα της κάθε μία εταιρείας και κάνει δημοτοληψία. Και προσπαθούν να δημοτοληψία να είμαι σε 100 αυτοκίνητα. Και η Peugeot παρουσίασε προβλήματα στα 77%. Να το δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει πώς πάει. Περίπου έτσι. Δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ναι, βλέπεις ότι. Το ποσοστό στα 100. Δηλαδή λέω ότι έβγαλαν 77 αυτοκίνητα πρόβλημα από τα 100 που έκανα εγώ. Δεν πάει ακριβώς έτσι, γιατί βλέπεις ότι ο μέσος όρος της βιομηχανίας έχει ένα νούμερο το οποίο είναι 119. Δεν ξέρω ακριβώς τι. Είναι πιο μεγάλο από τα 100. Ναι, να σου δείχνει μια τάξη μεγέθους του προβλήματος. Ναι. Γι' αυτό είναι 77% οχήματα. Γι' αυτό βάλει 100 οχήματα ως όριο για να μπορέσουν να κάνουν και το ανάλογο το στατιστικό να μπορέσουν να το παρουσιάσουν. Και βλέπεις πρώτη την Peugeot, δεύτερη τη Skoda, Hyundai, Nissan. Και πας τώρα να βρεις τον. Ο πρώτος η Nissan πάει μετά στη Suzuki. Εντάξει, η Vauxhall, η Opel, ας πούμε. Και εμένα βλέπεις ο όμιλος PSA. Όντως. Ναι. Και κινητήρες πλέον έχει και εξοπλιστία. Έχει και εξοπλισμό. Έχει. Δύσκολα. Δύσκολα για τους Γερμανούς. Ναι, γιατί ας πούμε κάτω από τον μέσο όρο της, ή μάλλον παραπάνω σε προβλήματα από τον μέσο όρο της βιομηχανίας γενικότερα. Βλέπεις Mazda, Renault, Citroën, Toyota, Mercedes-Benz, Land Rover, Jaguar, Audi, Fiat και BMW. Η BMW είναι στο τέλος της λίστας ως τα πιο μη αξιόπιστα αυτοκίνητα. Στην Αγγλία. Και να πούμε ότι έχει να κάνει αυτό καθώς πήραν τα μοντέλα για να δούνε τα τεστάνε για το εσωτερικό, για τον κινητήρα. Καταλάβες, αυτό σου είπα. Ναι. Είναι αριθμός προβλημάτων, όχι αριθμός αυτοκινήτων. 77 ναι, προβλήματα στα 100 αυτοκίνητα. Το εσωτερικό, τον κινητήρα και τη μετάδοση, το αμάξωμα, την οδηγική αίσθηση, τον εξοπλισμό. Μα γιατί, γι' αυτό πρόβλημα είναι. Αν ξαφνικά δεν δουλεύει η οθόνη, ας πούμε, infotainment. Το οποίο εσύ το δίνει, ναι. Είναι ένα θέμα. Είναι πρόβλημα σε αυτοκίνητο. Άμα δεν δουλεύει το touch και δεν μπορεί να αλλάξει σταθμό ή ξέρω εγώ σε κάποια μοντέλα που ελέγξει και το εγκληματισμό από εκεί μέσα. Σε κάποια premium μοντέλα. Ναι. Δεν είναι πρόβλημα. Ο διακόπτης δεν δουλεύει σωστά ή οτιδήποτε. Μάλιστα. Δεν είναι μόνο ότι χάλασε ο κινητήρας, δεν δουλεύει. Όλα αυτά τα μικροπροβλήματα είναι μέσα στο θέμα. Δηλαδή τώρα είναι δυνατό ρε BMW να μου βγάλει 181 προβλήματα σε 100 αυτοκίνητα. Το θέμα είναι ποια αυτοκίνητα έχουν δει, ποια χρονολογία. Έχει πολλά πράγματα, αλλά πιστεύω πρέπει ότι να... θα είναι τα τελευταία. Δεν νομίζω ότι θα πιάσει αρκετών χρόνων μοντέλα. Όπως και να είναι. Δεν μόνο τα καινούργια. Πιστεύω ότι είναι και τουλάχιστον πενταετίας αυτοκίνητα. Τουλάχιστον. Και μη σου πω και πολύ και παραπάνω για να δούνε το τι συμβαίνει με τα προβλήματα. Ενδιαφέρουσα αυτή η λίστα πραγματικά. Να βλέπεις τον Γάλλο πρώτο. Μπράβο τους. Ο Γάλλος τα κατάφερε. Είναι παράσιμο. Είναι ο μισός Γάλλος. Αφού είναι το αστείο ότι η Peugeot είναι τέρμα πάνω πρώτη, ενώ η Citroën είναι κάτω. Πολύ πιο κάτω. Πολύ πιο πάνω. Πολύ πιο πάνω το μέσο όρο προβλημάτων που βγάζουν η βιομηχανία συνολικά. Είναι λίγο περίεργο αυτό. Εντάξει. Είναι η λίστα που την κάνανε. Και εφόσον μιλάμε για αξιόπιστα αυτοκίνητα, θεωρώ ότι ένα από τα πιο προσιτά και value for money σίγουρα αυτοκίνητα είναι το Dacia Duster.
που ενώ πολλοί δεν το έχουν σε πολύ εκτίμηση, πιστεύω ότι θα έπρεπε κανονικά κάποιος όταν αν ψάχνει για αυτοκίνητο αυτής της κατηγορίας, δηλαδή το μικρού SUV, να πάει να του ρίξει μια ματιά, γιατί είναι, κάτι, είναι αυτά που λένε ότι κρύβει τα χάρισματά του αυτό το αυτοκίνητο. Όπως λοιπόν ανακοινώθηκε, ήρθε ο νέος κινητήρας 1,3 TCI της Renault, ο οποίος τον πήρε βασίστηκε στη τεχνολογία της Formula 1 και πλέον αποδίδει 130-150 ύπους. Και οι τιμές του μοντέλου λοιπόν με τον συγκεκριμένο κινητήρα ξεκινάνε από τις 15.980 ευρώ. Η τιμή είναι πάρα πολύ ελκυστική για ένα αυτοκίνητο με καινούργιο κινητήρα. Με καινούργιο κινητήρα. 130 ύπους. Σαφώς βέβαια μικρότερο από τον προηγούμενο, από τον προκατοχό του που ήταν το 1500. Μιλάμε για το Duster λοιπόν με τον 1,3, το 4x2 φυσικά, το 4x4 να ξεκινάει στα 15.980 και αν φτάσεις στην κορυφαία έκδοση με τον κινητήρα με τους 150 ύπους και σε 4x4 να φτάνεις την τιμή που είχε έτσι κι αλλιώς η κορυφαία της έκδοσης σχεδόν στα 20.000 παρά 10 ευρώ. Ναι, όταν θες να πάρεις ένα 4x4 με 130 ύπους να ξεκινάει... 150 ύπους! Ναι. Α, για... 4x4 με τους 130 ναι, είσαι στα 17.000 ευρώ στην πρώτη έκδοση. Στην πρώτη έκδοση. Οι δύο εκδόσεις είναι η, της, του Dacia Duster. Αλλά 17.000 ευρώ με 130 ύπους και 4x4... 4x4 είναι πάρα πολύ διαλεαστική τιμή. Ξέρω, ακόμα και τα 20.000 για την κορυφαία έκδοση που είναι αρκετά φορτωμένη. Ναι. Εντάξει, μπορεί να μην έχει κάποια πολύ υπερβολικά καλούδια ηλεκτρονικά περισσότερο από τον ανταγωνισμό, γιατί θέλει να είναι πιο οικονομικό. Αλλά παρόλα αυτά, για τη δουλειά που το παίρνει σαν τέτοιο αυτοκίνητο, σε καλύπτει υπερπλήρες. Κανονικά. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε για το τελευταίο μισάωρο. Εδώ μας επιστρέψαμε, εκπομπή Safety Car, για 20 λεπτά περίπου ακόμα, με νέα του αυτοκινήτου, τα οποία μας έρχονται και από την Ελλάδα αλλά και από το εξωτερικό, και πάμε για Ελλάδα καθώς η ΣΕΑΤ ανακοίνωσε τις τιμές του νέου Ταράκο, του μεγάλου SUV της ισπανικής φίρμας, το οποίο ξεκινά στην Ελλάδα από τις 28.300 ευρώ και φτάνει μέχρι τις 42.500. Το μοντέλο βασικά αρχικά προσφέρεται με 4 κινητήρες, με το 1500 TSI EVO απόδοση 150 ύπων, με εξατάχυτο χειροκίνητο κυβότιο και κίνηση μόνο μπροστά. Ακολουθεί ο 2-λίτρος TSI κινητήρας απόδοση 190 ύπων, ο οποίος συνδυάζεται και με το εφτατάχυτο αυτόματο κυβότιο DGS και το σύστημα τρακίνησης 4Drive. Έτσι λοιπόν, για κάποιον που θα θέλει να αποκτήσει το νέο Citroën Taraco, στην πρώτη έκδοση θα πάρει το 1500 TSI κινητήρα με τους 150 ύπους στην έκδοση Style με 28.600 ευρώ και η αμέσως επόμενη έκδοση με τον ίδιο κινητήρα αλλά με πιο πλούσιο εξοπλισμό είναι στις 34.500 ευρώ. Τώρα, θέλεις να πάρεις το SEAT Taraco 4x4 στην πλούσια έκδοση με το εφτατάχυτο αυτόματο κυβότιο, φτάνουμε στις 42.000 ευρώ. Και πάμε λίγο να δούμε, καθότι καλοκαίρι έρχεται, αγαπητοί φίλοι, τουρίστες θα έρθουν στη χώρα μας αρκετοί, και το θέμα είναι ότι οι περισσότεροι από αυτούς θα νοικιάσουν και κάποιο αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις τους στους τουριστικούς προορισμούς που θα πάνε. Οπότε λοιπόν, όλη αυτή η διαδικασία, όπως καταλαβαίνετε, κάθε καλοκαίρι αυξάνεται τις απαιτήσεις ό,τι αφορά και τις ενοικιάσεις λοιπόν των οχημάτων, και δεδομένου πλέον ότι αυτές οι συμπαθητικές γουρούνες των 50 κυβικών εκατοστών διανόμου πλέον δεν επιτρέπεται να κυκλοφορούν σε ασφαλτοδρομένους δρόμους, όσο και αν αυτό ισχύει ή δεν ισχύει στα νησιά μας, οι εταιρείες Rent-A-Car αναγκάστηκαν να αναζητήσουν μικρά και οικονομικά αυτοκίνητα για να μπορέσουν να αξιοποιήσουν το στόλο τους. Και μια από τις πιο οικονομικές επιλογές για τον εξοπλισμό λοιπόν των εταιριών
είναι το να απορροφήσουν τα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα από τα leasing των εταιρικών στόλων, τα οποία χωρίς αμφιβολία είναι φορτωμένα με πάρα πολλά χιλιόμετρα. Και μπορεί κάποιες από αυτές, ιδίως οι πιο μεγάλες εταιρείες, τα αυτοκίνητά τους να έχουν σωστή συντήρηση και να είναι καλό διατηρημένα. Το θέμα είναι με τις μικρότερες τι γίνεται. Επίσης, ότι πλέον μια από τις πιο οικονομικές επιλογές των αυτοκινήτων, των εταιριών μάλλον, σε μοντέλο είναι το Fiat Panda, το οποίο είναι πάρα πολύ οικονομικό σε νοικιάσεις. Γιατί ακόμα και σαν καινούριο είναι φτηνότερο από κάποια άλλα μεταχειρισμένα εταιρικά. Το θέμα είναι ότι είναι οικονομικό εξαιτίας του γεγονότος ότι καθότι κυκλοφορεί ήδη 8 χρόνια, είναι λίγο πιο πίσω όσον αφορά τη τεχνολογία και την ασφάλεια από κάποιες αντίστοιχες προτάσεις άλλων εταιριών, το οποίο δυστυχώς δεν του δίνουν και πολύ καλές στατιστικές όσον αφορά το Euro NCP, και γι' αυτός είναι και ο λόγος που κρίθηκε από τα χειρότερα αυτοκίνητα στο θέμα των συγκρούσεων. Αυτό το πράγμα ίσως να δημιουργήσει προβλήματα όσον αφορά την αξιοπιστία των αυτοκίνητων που θα κληθούν να νοικιάσουν οι τουρίστες στην Ελλάδα, και είναι ένα ζήτημα το οποίο θα έπρεπε κανονικά να το κοιτάξουν αυτό οι εταιρείες Rent-A-Car. Παρ' όλα αυτά, οι πωλήσεις της Fiat ανεβοκατεβαίνουν το τελευταίο διάστημα και έχουν αρκετή μεγάλη διαφορά όσον αφορά από μήνα σε μήνα. Για την ακρίβεια, αν πούμε ότι το Μάρτιο, ας πούμε, η Fiat είχε πτώσεις στις πωλήσεις σε ιδιώτες περίπου 19,6%, καταγράφοντας μόλις 119 πωλήσεις. Αντίθετα όμως, τις εταιρικές πωλήσεις στη Fiat ανέρχθηκαν σε 753 αυτοκίνητα, σημειώνοντας αύξηση 2,6% σε σχέση με το 2018. Οι συνολικές λοιπόν πωλήσεις της Fiat το Μάρτιο αλήνθαν σε 972 μονάδες, εκ των οποίων το 87,8% αφορούσε εταιρικά αυτοκίνητα. Δηλαδή το 9 στα 10 αυτοκίνητα που πούλησε η Fiat λοιπόν το Μάρτιο αγοράστηκαν από εταιρείες ενοικίασης ή χρονομίσθωσης. Δεν ξέρω τι θα γίνει με αυτό το ζήτημα. Πραγματικά όμως είναι κάτι το οποίο μας καίει σαν χώρα, καθότι ο τουρισμός είναι η πιο βαριά μας βιομηχανία που έχουμε αυτή τη στιγμή. Θα έπρεπε λίγο όλες οι εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκίνητων, όχι μόνο τις πιο μεγάλες αλλά και τις πιο μικρές και πιο τοπικές, να δούμε λίγο το ζήτημα, γιατί ακόμα και από αυτό μπορείς να έχεις απώλεια τουριστών. Γιατί αν ο τουρίστας έρθει και πει ότι πήγα π.χ. στο τάδε μέρος και το αυτοκίνητο που νοικιάσα δεν ήταν αυτό που θα έπρεπε να είναι, όπως καταλαβαίνετε, αντίστοιχα, σαν προορισμός μπορεί να έχεις απώλεια. Παιδιά, δείτε το αυτό εκεί στις εταιρείες ενοικιάσεων αυτοκινήτων. Προσέξτε το στόλο σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και πάμε λίγο έτσι να μιλήσουμε για ένα αυτοκίνητο το οποίο θα το δούμε στην έκθεση Φραγκφούρτης το Σεπτέμβρη. Εκεί θα παρουσιαστεί πρώτη φορά στον κόσμο. Έχει να κάνει με τη νέα M8, την BMW, η οποία ήδη δοκιμάζεται στις πίστα, συγκεκριμένα στην πίστα του Εστορίλ στην Πορτογαλία. Το 2020 αναμένεται σε κάμπριο έκδοση από την BMW. Έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες η BMW για το νέο αυτό supercar το οποίο έβγαλε. Θα βγάλει μάλλον και θα το παρουσιάσει στην έκθεση Φραγκφούρτης. Έτσι λοιπόν θα φοράει τον ίδιο V8 κινητήρα, ο οποίος θα έχει την ισχύ γύρω στα 600 άλογα και με την competition θα είναι στα 625 όπως είναι και στην M5. Φυσικά θα έχει κάποιες επιπλέον sports ρυθμίσεις στο πλαίσιο και τις αναρτήσεις. Θα συνδυάζεται με αυτόματο κυβότιο 8 σχέσεων, θα έχει την τρακίνηση της X-Drive της M5. Γενικά το μοντέλο πρόκειται να κάψει καρδιές στον κόσμο, εκπληκτικής ομορφιάς και
Φυσικά οι αποδόσεις οι οποίες δίνει η M8 είναι πολύ καλές. Είναι αυτοκίνητο φυσικά για λίγους, δεν το συζητάμε, για πολύ λίγο, απευθύνεται σε πολύ λίγο κοινό. Οπότε, έκθεση Φραγκφούρτης, περιμένουμε να το δούμε και από κοντά. Το Honda Jazz το γνωρίζουμε όλοι, είναι ίσως αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο καλά στην κατηγορία τους αυτοκίνητα. Το μόνο που μας προβληματίζει εδώ στη χώρα μας είναι ότι είναι πιο ακριβό. Αν σε περίπτωση η Honda κατέβαζε και μείωσε τιμές του Jazz, θα πουλούσε πολύ περισσότερο. Πλέον στην Ιάπωνες, στο Τόκιο τον Οκτώβριο, στην έκθεση που θα γίνει, θα παρουσιάσω το νέο Jazz, το οποίο θα είναι το πρώτο μοντέλο στην Ευρώπη που θα προσφέρεται αποκλειστικά υβριδικό. Έτσι λοιπόν οι Ιάπωνες ετοιμάζουν τα τέλη του χρόνου να λανσάρουν στην Ευρώπη το νέο ηλεκτρικό Honda. Ενώ έχουν ήδη ρίξει στην αγορά το υβριδικό το CR-V. Λοιπόν, τώρα αναμένεται το νέο πλήρως υβριδικό Jazz με παρόμοιο σύστημα όπως το CR-V και πιθανότατα ένα μικρότερο βενζοκινητήρα γύρω στα 1300 κυβικά ή στα 1500. Το 2021 αναμένεται υβριδική έκδοση και του Civic με αποκορύφωμα το Type R. Τι σκέφτονται οι Ιάπωνες τρελοί να κάνουν. Έτσι λοιπόν, μέχρι το 2025 η Honda πλέον όλη η γκάμα της θα είναι με ηλεκτροκινητήρα και υβριδικά μοντέλα. Αρχής γενομένης, φέτος, στο Τόκιο τον Οκτώβριο, το νέο Jazz. Και να πάμε σε κάτι που έχει να κάνει με το θέμα των διοδίων στην Ελλάδα. Το οποίο και πραγματικά. Το θέμα λοιπόν είναι ότι δικαστήριο δικαίωσε οδηγό που δεν πλήρωνε διόδια. Να κάτι πρωτοφανές. Οπότε λοιπόν να επιστρέψει τον ποσό των 1.700 ευρώ καλείται η Εγνατία Οδός σε οδηγό από την Ξάνθη μετά από απόφαση λοιπόν του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης. Ο οδηγός λοιπόν κατέθεσε αγωγή εναντίον της Εγνατίας Οδού μετά τη βεβαίωση προστίμου συνολικού ύψους 1.700 ευρώ για τις διελεύσεις του χωρίς πληρωμή από τους σταθμούς διοδίων του ΙΑΣ με τις μισθούνες και τα άλλα, μπλα, δεν μας ενδιαφέρουν αυτά πολύ. Το θέμα είναι ότι το δικαστήριο δέχτηκε την αγωγή του οδηγού σημειώνοντας ότι η Εγνατία Οδός εξέδιδε βεβαιώσεις προστίμων στο σώμα των οποίων μνημονευόταν μία υπουργική απόφαση που εκδόθηκε σε χρόνο μεταγενέστερο της βεβαίωσης του προστίμου, η οποία και καταργούσε όλες τις προηγούμενες. Τι λες τώρα, εντάξει, ωραίο αυτό. Μιλώντας λοιπόν, ο δικηγόρος του οδηγού εξήγησε ότι σε αρκετές περιπτώσεις οι βεβαιώσεις των προστίμων της Εγνατίας Οδού που έφταναν στα χέρια των οδηγών επικαλούνταν υπουργικές αποφάσεις που είχαν μεταγενέστερη ημερομηνία από το χρόνο τέλεσης της παράβασης. Ο συγκεκριμένος λοιπόν οδηγός πέρασε 20 φορές από τα διόδια χωρίς να πληρώσει από τον Απρίλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2014. Η Εγνατία Οδός του επέβαλε πρόστιμο ύψους 1,70 ευρώ για κάθε φορά που πέρασε, προσαυξημένο κατά 50 φορές. Για συνολικά λοιπόν 20 διαλεύσεις, φτάνοντας συνολικά το ποσό των 1.700 ευρώ, το οποίο και βεβαιώθηκε στην αρμόδια ΔΟΗ. Αυτό δηλαδή, μου χρειάζεται το πρόστιμο με μια υπουργική απόφαση που ήρθε πιο μετά. Οπότε. Ναι, αυτά λοιπόν. Είναι καλό να έχεις κάποιον που να γνωρίζει τα πράγματα για να σε βοηθάει και να καταλαβαίνουν επίσης και οι εταιρείες ότι δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Καλά, οι εταιρείες είναι εδώ, να κάνω ό,τι θέλω, ειδικά το στο 2-2 το συζητάμε. Λοιπόν, άλλα που μας έχονται έτσι νέα από το εξωτερικό, η Volkswagen, καθώς θα παρουσιάσει το μικρό ηλεκτρικό ID μοντέλο στην Φραγκφούρτη και αυτή στη Φραγκφούρτη, έχει ήδη ξεκινήσει να δέχεται προπαραγγελίες για το συγκεκριμένο ID3 με περισσότερες από 10.000 Ευρωπαίους να έχουν ζητήσει την αγορά του συγκεκριμένου μοντέλου της γερμανικής φίρμας, το οποίο θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο στη Φραγκφούρτη και ήδη έχουν 10.000 παραγγελίες. Okay. Είναι το ηλεκτρικό αυτοκίνητο της Volkswagen, το οποίο θα έχει το μέγεθος του Polo. Θα ξεκινάει η τιμή του από τους 20.000 ευρώ στη Γερμανία και
μέσα σε ένα διάστημα τριών ετών θα έχει πλήρης γκάμα, το οποίο θα κυκλοφορήσει σε διάστημα, δηλαδή μεταξύ 2023 και 2024. Εντυπωσιακό το να κάνεις προπαραγγελία για κάτι το οποίο θα κυκλοφορήσει, μάλλον θα παρουσιαστεί στην Φραγκφούρτη και θα το έχεις στην αγορά το 23-24. Είναι πραγματικά κάποτε... δηλαδή κάτι το οποίο κάνει ιδιαίτερη εντύπωση. Αυτό συνέβαινε κάποτε μόνο στην κατηγορία των supercars. Ναι. Το οποίο ακόμα συμβαίνει. Κακά τα ψέματα, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο. Ναι. Εντάξει, ναι, αλλά για συγκεκριμένα, ως μόνο μιλώντας, όταν μιλάς για supercar, ξέρεις ότι θα βγει, ξέρω εγώ, μια καινούρια Ferrari, πολύ συγκεκριμένη, μια καινούρια Pagani, μια καινούρια Genesis και οτιδήποτε. Οι περισσότεροι από αυτούς που έχουν τα χρήματα να αποκτήσουν κάτι τέτοιο, θέλουν να είναι και από τους πρώτους που το πάρουν. Και πολύ. Και, αυτό. Και πολλοί. Έχουμε ακούσει περιπτώσεις που πολλοί παραγγέλνουν, δίνουν δηλαδή προκαταβολή για να κλείσουν ένα αυτοκίνητο που πολλές φορές δεν το έχουν καν δει. Πώς ναι. Θα είναι στην τελική του μορφή. Είναι τόσο, βλέπουμε, ας πούμε. Βλέπουμε κάτι σχέδια τα οποία βγάζουν κάποιοι οίκοι σχεδιαστών που συνεργάζονται εταιρείες και σου λέει έτσι αυτό... περίπου θα είναι. Μ' αρέσει, φέρτο. Ναι. Πότε θα είναι έτοιμο, περίμενε κάνα δύο χρόνια. Α, δεν πειράζει, πάρε τα λεφτά από τώρα. Να πάρει και τα υλικά που ναι. Λέμε. Να βοηθήσει την κατασκευή. Ναι, γιατί δεν έχουν. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πριν σας αφήσουμε, καθώς ακολουθεί ο Γιώργος Συρίγος με την εκπομπή «Ένας απλός παρατηρητής», το οποίο θα έχει νέα, καθώς σήμερα είναι η μέρα του τελικού στην Ελλάδα, ο οποίος λογικά θα έχει να σας πει περισσότερα για αυτό τον συγκεκριμένο αγώνα. Να επιθυμίσουμε ότι έχουμε Grand Prix Βαρκελόνης, ο οποίος είναι, σήμερα γίνονται οι κατατακτήριες, στις 4 η ώρα είναι κατατακτήριες και αύριο ο αγώνας είναι στις 4:10, εκεί όπου οι Mercedes δείχνουν πάρα πολύ δυνατές, με έναν Bottas πραγματικά ο οποίος για μένα το έχει πάρει πολύ σοβαρά το θέμα, το ότι πάω να παίρνω νίκες και θέλω φέτος να πάρω το πρωτάθλημα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, έχοντας να ανταγωνιστεί τον ήδη παγκόσμιο αθλητή Lewis Hamilton. Μια Ferrari που είναι στα χαμένα, με νέα αεροτομή πίσω, την οποία την έφερε από την Ιταλία, και να δούμε σε τι κατάσταση θα είναι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο και με ό,τι παρατράγουδο υπάρχει στην ιταλική εταιρεία με τις στρατηγικές και όχι μόνο. Είναι κάποια πραγματάκια τα οποία θα τα αναλύσουμε να τελειώσει μια και η πίστα της Βαρκελόνης και να πούμε 5 πράγματα για το τι συμβαίνει στη Φόρμουλα 1. Οπότε 4 η ώρα σήμερα οι κατατακτήριες, 4:10 αύριο ο αγώνας, πίστα Βαρκελόνης, είναι η πίστα η οποία την ξέρουν όχι σαν τα χέρια τους οι οδηγοί, την οδηγούν έχουν κάνει πάρα πολλούς γύρους συγκεκριμένη πίστα, καθώς είναι και μια πίστα δοκιμών εξέλιξης, το χειμερινό δοκιμών εξέλιξης των εταιριών. Οπότε την ξέρουν όλοι, δεν υπάρχουν περιθώρια να κάνουν λάθη και βλέποντας να δούμε τι θα γίνει σε αυτόν τον αγώνα. Φυσικά φαβορή, έτσι πως δείχνουν τα πράγματα, είναι οι Mercedes. Να δούμε, θα τους αφήσει η Ferrari να ξανακάνουν ακόμη το 1-2 ή θα μπορέσει να μπει σφήνα και να πάρει μια θέση στο βάθρο παραπάνω από την τρίτη θέση, να πάει δεύτερος ή πρώτος. Όλα αυτά αύριο στον αγώνα στις 4:10. Λοιπόν, εδώ κάπου να σας αφήσουμε, θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο στις 9. Θα έχουμε και καλεσμένο για να πούμε μερικά πράγματα για Kia, καθώς θα έχουμε κάποια πραγματάκια στα χέρια μας. Από Γιάννη Αντωνόπουλο και Τάσο Κοτσάνη, σας αφήνουμε να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.